Μπουμ σακαλάκα, που λέει και ο Dimitrology. Hello! Κάνω σήμερα αυτό το βιντεάκι με αφορμή έναν πολύ αγαπητό μου YouTuber, ο οποίος λέγεται Dimitrology. Τον παρακολουθούσα από παλιά, από τότε που ασχολιόταν με τα add-ons του Kodi. Όπως δεν ξέρετε, το Kodi είναι ένας media player που με κάποια add-on σου έδινε τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις ταινίες, σειρές. Έκανε ένα βίντεο, όπως και πάρα πολλοί YouTubers άρχισαν να κάνουν. Υπήρχε μια οδηγία από την Google ότι δεν μπορούσαν να εμφανίσουν τα έσοδά τους από το κανάλι στο YouTube. Πάρα πολλοί YouTuber λένε ότι αυτό δεν ισχύει και άρχισαν να δείχνουν το τι βγάζουν από το YouTube. Το ίδιο έκανε και ο Dimitrology με κάποιες ενστάσεις. Μίλησε και γενικά για το YouTube, στο οποίο σε πολλά είχε δίκιο. Απλά παίρνω αυτή την αφορμή για να σας πω κάποια πράγματα όσον αφορά το YouTube, το πώς μπορείς να κάνεις ένα κανάλι το οποίο μπορεί να βγάζει λεφτά και ποια είναι η πραγματικότητα όσον αφορά τα λεφτά που μπορείς να βγάλεις από το YouTube. Τον Δημήτρη, λογικά αυτό πρέπει να το όνομά του, Dimitrology, τον είχα πετύχει και μια μέρα ήμουν με το ποδήλατο, ανέβαινα την Αβαρίνου. Εκείνη την ώρα έτρωγε, πήγαινα και εγώ για φαγητό, είπα να σταματήσω να τον μιλήσω. Δεν μπόρεσα, κάποια στιγμή ελπίζω βέβαια να τα πούμε και διαζώσεις, όχι μόνο διαδικτυακά. Όλοι δυστυχώς νομίζουνε με τα views πληρώνεσαι. Όχι, μπορεί ένα βίντεο να έχει 1 εκατομμύριο views και να έχει έσοδα 0. Το YouTube δεν σε πληρώνει για τα views που έχεις. Το YouTube σε πληρώνει μόνο αυτός που θα πάει να παρακολουθήσει το βίντεο σου δει τη διαφήμιση που έχει πριν. Σου δίνει ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό όταν θα δεις αυτά τα 4 δευτερόλεπτα. Υπάρχουν πολλά προγράμματα, ιδίως το πιο δημοφιλέστερο είναι το λεγόμενο AdBlock, το οποίο σου κόβει τις διαφημίσεις από το YouTube. Που αυτό σημαίνει 0% από τα λεφτά. Here we go again. Γιατί και στο βίντεο του ο Dimitrology είχε πει ότι στα 23.000 views που είχε μέσα σε όλο το μήνα, τα 11.000 views ήταν monetize, δηλαδή του επέφεραν έσοδα. Τα 11.000 σημαίνει ότι ή αυτοί που είδαν τα βίντεο του παρακολούθησαν τη διαφήμιση πρώτον γιατί δεν είχαν adblock, και υπάρχει και η άλλη περίπτωση να τα είδαν από κινητό ή από τηλεόραση. Βέβαια δεν είναι άσχημο, καλό είναι να βλέπετε παιδιά διαφημίσεις αν θέλετε να κάνετε support των YouTuber σας. Αν θέλετε να κάνετε καλύτερο support, του κάνετε ένα donate. Τα 11.000 views που ήταν monetize, αυτά ήταν που είδαν τη διαφήμιση. Και μετά μας έδειξε τα έσοδά του, που ήταν, αν θυμάμαι καλά, 16 ευρώ μέσα σε ένα μήνα. Το οποίο βέβαια έλεγε ότι οι YouTuber δεν βγάζουν φοβερά λεφτά. Μπορώ να το πω ότι κάνει λάθος. Αν υπολογίσουμε τα συνολικά views και αυτά που γίνανε monetize με τα 16 ευρώ, βγάζει περίπου ένα CPM 1,6. Που αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πριν βγει αυτός ο νόμος, ο κόπα ο λεγόμενος, που απαγορεύει να δείξεις βίντεο παιδιά και σε περίπτωση που έχεις παιδικό περιεχόμενο πρέπει να το δηλώσεις, και αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλά account που θεωρούνται παιδιά δεν μπορούν να δούνε το δικό σου και το αντίστροφο. Έχουν κοπεί από πάρα πολλούς YouTuber και μεγάλους και γνωστούς κτλ. Έχει πέσει πάρα πολύ το CPM. Βέβαια, τα Analytics που έδειξε και ο Dimitrology δεν λένε πάντα την αλήθεια. Άμα θα δείτε, γράφει estimated, δηλαδή υπολογιζόμενο. Ενώ βέβαια μπορεί να μας δείξει το AdSense, το οποίο σου δείχνει ακριβώς πόσα πήρες, πώς δημιουργούνται αυτά τα έσοδα. Όπως είπαμε, όταν είσαι partner, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή δεν είμαι partner, αλλά πριν γίνει αυτό μπορούσες με 0 subscribers και 0 views να γίνεις partner, και τότε σου λέγε ότι το κανάλι σου είναι monetize, δηλαδή μπορείς να έχεις έσοδα από τα βίντεο σου. Η διαφήμιση που παίζονταν στην αρχή, στη μέση ή στο τέλος, ανάλογα με τη διάρκεια του βίντεο σου, ή με τις διαφημίσεις που σου βγάζε επάνω δεξιά, ή όταν έψαχνες εσύ για κανάλι, ας πούμε, αν έβλεπες τη διαφήμιση εκεί. Άλλο ποσοστό είναι άμα δεις τα 4 δευτερόλεπτα. Άλλο ποσοστό είναι άμα δεις μέχρι το τέλος της διαφήμισης, και μεγαλύτερο ποσοστό είναι αν αυτός που κοιτάει τη διαφήμιση πατήσει επάνω, κάνει κλικ για να πάει και να δει το διαφημιζόμενο προϊόν. Βέβαια, εντάξει, τώρα όταν λέμε παιδιά μεγαλύτερα ποσοστά, εντάξει, τα ποσοστά είναι 0,00 cent, ας πούμε. Άμα το παρακολουθήσουν 1000 άτομα και αυτοί όλοι δουν τις διαφημίσεις μέχρι το τέλος ή ακόμα οι μισοί πατήσουν και πάνω στη διαφήμιση, εννοείται ότι τα ποσοστά μπορεί να είναι και διπλάσια. Έφτιασα. Jesus! Του Τζέι έφτιασα. Οπότε, ξεκαθαρίζουμε κάτι. Views, subscriber, share, comments και όλα αυτά, αυτά το μόνο που βοηθάνε είναι καθαρά και μόνο για να σε δείξει στα trend ή για να σε δείξει στο suggest, στα προτινόμενα. Δεν έχουν καμία σχέση με τα έσοδα του καναλιού σου. Έσοδα παίρνεις μόνο από τη διαφήμιση. Όπως επίσης, όταν θέλετε παιδιά να δείξετε πόσα έχετε βγάλει και όπως είπατε δεν φοβάστε, μη δείχνετε τα Analytics. Πολύ άνετα μπορείς να πας στο AdSense και εκεί σου δείχνει ακριβώς πόσο έβγαλες. Τα 11.000 views ήταν monetized και του είπε ότι το estimated είναι $16, ευρώ, δεν θυμάμαι, 16 ευρώ νομίζω. Αν πήγαινε στο AdSense, αυτά τα 16 μπορεί να ήταν 20, μπορεί να ήταν 50, μπορεί να ήταν όμως και 10. Γι' αυτό ποτέ δεν μπορείς να πεις, ας πούμε, δηλαδή το είδανε 11.000 άτομα, ότι θα πάρεις, ας πούμε, 16 ευρώ. Αυτό που λέμε τώρα για τις διαφημίσεις, που είπε πολύ σωστά ο Dimitrology, όταν κάνεις ένα κανάλι πρέπει να έχεις το λεγόμενο niche. Στα ελληνικά σημαίνει το θέμα. Δηλαδή είπε και για τους αμποξοχόλικους. Βέβαια στο YouTube μπορεί να, δεν ξέρω αν είναι το νούμερο 1. Έχουν ένα άλλο πλεονέκτημα, που το έχει βέβαια οποιοδήποτε θα επιλέξει το θέμα του. Άλλο πράγμα είναι να κάνεις vlogging, όπως εγώ ας πούμε, που εντάξει, εκεί ο αλγόριθμος του YouTube, όταν δεν ξέρει το θέμα σου, γιατί το vlog μπορείς να μιλάς για 1002 άλλα πράγματα. Στους unboxaholic και στους κάθε unboxaholic, οι οποίοι έχουν ένα συγκεκριμένο θέμα, είναι πολύ πιο εύκολο να βάλει διαφήμιση σε σχέση με το περιεχόμενό τους. Και αν όχι να πατήσει το κλικ πάνω στη διαφήμιση, τουλάχιστον να αφήσει να παίξει όλο το βίντεο. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερα έσοδα για τον creator. Έκανα και μια έρευνα. Ένας Έλληνας YouTuber, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο ρε παιδάκι μου να έχει, ας πούμε, τα έσοδα που έχει κάποιος από το εξωτερικό. Ας υπολογίσουμε ρε παιδάκι μου ότι υπάρχουν 10 εκατομμύρια που μπορούν να δουν έναν Έλληνα YouTuber, δηλαδή να δουν ένα βίντεο του στα ελληνικά. Άμα πάμε τώρα σε ένα κανάλι, άσχετα αν είναι Έλληνας, μιλάει στα αγγλικά. Here we go again. Για να καταλάβετε, ας πούμε, το Despacito αυτή τη στιγμή έχει 6,8 δις. Jesus! Δεν το έχουν δει όλοι. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ δεν το είχα δει το. Νομίζω ακόμα δεν το έχω δει. Το βίντεο κλιπ του Despacito, εντάξει, δεν μ' αρέσει. Έχεις τουλάχιστον 10 δις κοινό, το οποίο μπορεί να σε ψάξει να σε δει. Ας πούμε, έκανα εγώ τώρα τα 3 προηγούμενα βίντεο. Το ένα ήταν για την ταινία του Άνθιμου, το άλλο ήταν για μια ατάλλαντη influencer και το τρίτο ήταν για τον ποδηλατόδρομο της Θεσσαλονίκης. Ποιος να ψάξει για αυτά τα 3 και ποιος να με βρει? Καταλαβαίνετε, βέβαια, εντάξει, τώρα θα μου πεις θα μπορούσα να επιλέξω ένα άλλο θέμα. Δεν διαφωνώ. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι άλλο κοινό και άλλες πιθανότητες έχεις να βρουν το βίντεο σου στα ελληνικά και πολύ μεγαλύτερες, όχι απλά μεγαλύτερες, χαώδεις ευκαιρίες να σε δούνε άπειρα περισσότερα άτομα στο αγγλικό. Ας πούμε τώρα εγώ το αγγλικό που θέλω να ξεκινήσω, το πρώτο μου βίντεο είναι για τον George R.R. Martin, ο οποίος για μένα είναι από τους χειρότερους συγγραφείς και μπορώ να το αποδείξω, εντάξει, πολλοί θα με κράξουνε, δεν με ενδιαφέρει καν. Αλλά φανταστείτε, ας πούμε, παγκόσμια στα 10 δις πόσοι ψάχνουν αυτή τη στιγμή για το Game of Thrones. Τι πιθανότητες θα έχω εγώ τώρα να βγάλω αυτό το βίντεο και να με βρούνε στο αγγλικό και τι πιθανότητες έχω τώρα που έκανα το ελληνικό, ας πούμε, και έκανα στα οποία έχω 50 και 60 views, ας πούμε, στο καθένα. Δεν έχω αυταπάτες, ούτε εγώ περιμένω να βγάλω λεφτά από το ελληνικό. Παρεπιπτόντος όμως, ο Dimitrology κοροϊδεύει, αλλά μια χαρά τα πάει. Με 2 βίντεο μέσα σε ολόκληρο μήνα και να έχει 23.000 views, μια χαρά είσαι, φίλε, και το CPM σου είναι μια χαρά ανεβασμένο, μην το πεις ούτε του παπά. Jesus! Τώρα θες να το πεις στο Διάκο, σε κανέναν άλλον, αλλά μια χαρά είσαι, μη μιλάς. Και επίσης, είδα ότι έχεις άλλα 2 κανάλια, στο οποίο έλεγες και στο άλλο μόλις κάνω 10.000 θα κάνω ένα βίντεο κτλ. Πρώτον, άμα κάνεις κανένα βίντεο, θα μας δείξεις όχι το Analytics, θα μας δείξεις το AdSense. Όπως επίσης, αφού θες να τα δείχνεις όλα, τώρα στη λέω, κατάλαβες. Εντάξει, πλάκα κάνω. Έχεις και ένα άλλο, στο οποίο έχεις 153.000 subscribers και πιο πολλά views. Δεν μας δείχνεις και από εκεί λίγο στο AdSense να δούμε τι γίνεται. Και αυτό που θέλω να σου πω, ας πούμε, το CPM σου αν είναι 1,6, γιατί 16 ευρώ ήταν στα 11.000 που κάναν monetize, να πάρουμε παράδειγμα τον DJ, ας πούμε. Με τα δικά σου, με τα estimated, όχι με αυτά τα κανονικά, σε κάθε βίντεο του έχει 500.000, 800.000, στα 1000 views έχει το δικό σου το CPM, δηλαδή 1,6. Στα 500.000 views, γιατί είπαμε να πάρουμε τα μισά. Τα μισά θα είναι monetize, δηλαδή αν φτάνει το εκατομμύριο, θα πάρουμε τα μισά, 500.000. Αν στα 1000 είναι 1,6 επί 500.000, είναι αρκετά λεφτά. Τώρα εντάξει, θα μου πεις, είναι ο νούμερο 1 στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Υπάρχουν και οι κοπέλες που εκεί βάζουν τα καλλιτικά τους. Που αυτό σημαίνει ότι παίρνουν και από affiliate, όπως είπες πολύ σωστά, παίρνουν και από την καθοδηγούμενη διαφήμιση, εννοείται ας πούμε ότι το CPM τους είναι πολύ μεγαλύτερο. Όπως και εσύ, έχει σχέση με την τεχνολογία. Μπορεί οι διαφημίσεις να είναι στοχευμένες για σένα, γι' αυτό να έχεις και τόσο μεγάλο CPM. Οπότε, μην το λες ειρωνικά ας πούμε ότι δεν βγάζουν πολλά λεφτά. Αν θέλετε να κάνετε την πλάκα σας, κάντε ό,τι κάνω εγώ, βγαίνετε, λέτε 5-10 και τελειώνει η υπόθεση. Άμα θέλετε όμως να βγάλετε λεφτά, έκανα μία έρευνα γενικά στους Έλληνες YouTuber και είδα έναν ο οποίος μου άρεσε πάρα πολύ. Από ποια άποψη? Έλεγε πως να βγάλεις λεφτά ή διάφορες ευκαιρίες που έχει το ίντερνετ και σε ένα από αυτά μας έδειξε κιόλας, ας πούμε, ότι έβγαλε μέσα σε ένα μήνα και λιγότερο από μήνα έβγαλε 900 ευρώ. Ούτε με εκατομμύρια views ούτε με τίποτα. Και λέει ρε παιδιά εντάξει χαλαρώστε πώς γίνεται αυτό. Κι όμως έδειξε ένα προϊόν, κάρτα ήτανε debit card, δεν ξέρω εγώ τι, του εξωτερικού, στο οποίο είχε affiliate, δηλαδή πατούσες στο link, πήγαινες, έκανες την κάρτα και από εκεί έπαιρνε 20 ευρώ για κάθε έναν που έκανε account ας πούμε για αυτή την κάρτα. Και ένα παρόμοιο που έκανε ας πούμε τον έδινε 50 ευρώ σε κάτι άλλο. Here we go again. Λεφτά παιδιά έχει το YouTube. Σκεφτείτε μια θεματολογία την οποία την κατέχετε, αν δεν την κατέχετε μπείτε, διαβάστε, κάντε δεν ξέρω εγώ τι, στην οποία να επενδύσετε και να σας φέρουν λεφτά και μπορεί να σας φέρουν και άμεσα. Τώρα, άμα θέλετε να κάνετε την πλάκα σας, κάντε την. Δεν αποθαρρύνω κανέναν και εγώ ήθελα να κάνω βίντεο εδώ και 5-6 χρόνια. Και τη μια έλεγα ότι αυτό με στραβώνει, να δεν έχω καλή κάμερα, να δεν η φάτσα μου, να το τέτοιο μου, να το άλλο μου. Ξεχάστε τα παιδιά. Το πρώτο μου βίντεο ήταν τρομερά κουνημένο. Το δεύτερο ήταν καλούτσικο, το τρίτο ξέχασα να ανάψω φωτισμό και βγήκα σαν το Δράκουλα να πούμε. Δεν φαινόταν καν τα μάτια. Jesus! Μαθαίνω. Δεν με ενδιαφέρει. Το τέταρτο τώρα ελπίζω να είναι καλύτερο. Μη σας αποθαρρύνει το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλοί YouTuber, είναι αργά κτλ. Μπορεί να έχετε εσείς το κοκαλάκι της νυχτερίδας και ξαφνικά να σας γουστάρει ο κόσμος για το πώς τα λέτε, το τι κάνετε, το τι ράνετε. Όταν κάνετε κάτι για πλάκα, έχετε περισσότερες πιθανότητες από κάτι που θα το προσχεδιάσετε και όχι αμάν. Ξεκινήστε με την πλάκα σας και όταν δείτε ότι περπατάει το σοβαρεύετε. Κάντε βίντεο, μη σας νοιάζει, δεν έχω καλή κάμερα. Χεστήκατε, πάρτε την κάμερα του λάπτοπ. Το κινητό, εγώ αυτή τη στιγμή παιδιά, όλα αυτά που βλέπετε σε 2K με το κινητό τα τραβάω και μπορώ να βγάλω και 4K. 4K δεν βγάζω για άλλους λόγους, το ότι είναι πολύ μεγάλο το αρχείο και ακόμα και με συμπίεση και κάνει πολλές ώρες το upload. Εμένα όλο μου το setup παιδιά είναι ένα κινητό, τραβάω με την κάμερα του κινητού και το μικρόφωνο. Έχω και ένα LED να με τραβάει στη μούρη. Έχω και ένα LED να με τραβάει στη μούρη. Πάτε σε μια γωνίτσα, καθίστε να έχετε έναν άσπρο τοίχο από πίσω ή βάλτε οτιδήποτε LED, ξέρω, φωτίστε τον, κάντε ράντε. Κάντε βίντεο παιδιά, μη σας αποθαρρύνει τίποτα. Κάντε την πλάκα σας, κάντε το γούστο σας, παίξτε με τους φίλους σας και άμα προχωρήσει, προχώρησε. Μην κάνετε τα ίδια λάθη που έκανα ακόμα κι εγώ, που παρόλο είχα και εκπομπές στην τηλεόραση, ήξερα και 1002 πράγματα και όμως με αποθάρρυναν και δεν είχα καμία δικαιολογία. Αυτό το πράγμα έπρεπε να το κάνω πριν 6 χρόνια. Βέβαια δεν μετανιώνω για τίποτα. Για αυτά που έχω κάνει δεν μετανιώνω. Τι φωνή είναι αυτή. Ποιος καράς τώρα, πλάκα με κάνεις. Τέλος πάντων. Καράς. Επίσης, τώρα που το θυμήθηκα, θέλω να ευχαριστήσω πάλι το Dimitrology, γιατί από δικό του βίντεο πήρα χαμπάρι ότι δεν υπάρχουν μόνο αυτοί, να μην τους πω, πληρώνεις τα μαλλιοκέφαλα και δεν έχεις ταχύτητες και σε κοροϊδεύουν μες στη μάπα σου. Από το Dimitrology κατάλαβα ότι υπάρχουν και άλλες εταιρείες και εγώ νόμιζα ότι ήταν 1-2 και τελικά είδα ότι είναι πάρα πολλές στη Θεσσαλονίκη με οπτικές ίνες, τις οποίες τις φέρνουν ακριβώς στο σπίτι σου. Με upload απίστευτα, όχι να στριμάρεις στο Twitch, να στριμάρεις σε 10 πλατφόρμες ταυτόχρονα και χωρίς restream, μέχρι τέτοιο επίπεδο. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί αυτός μου άνοιξε τα μάτια. Έχουν βγει πάρα πολύ και λένε πώς να κάνουν βιντεάκια στο YouTube και τέτοια. Αυτό θα είναι στο επόμενο βίντεο. Τώρα θα μου πεις ποιος μιλάει. Δεν έχω και τα εκατομμύρια views και τους subscribers και τα λοιπά. Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά μπορώ να έχω και γνώμη. Δηλαδή, είπαμε, η γνώμη είναι σαν την κολ*****. Όλοι έχουν από μία, κατάλαβες. Θα πω και εγώ τη γνώμη. Σας αρέσει, σας αρέσει. Οκ, ξέρετε τι εννοώ. Τώρα, να μην τα ξαναλέμε. Σας άρεσε like, δεν σας άρεσε dislike. Αν θέλετε να με κεράσετε ένα καφέ, υπάρχει το donate στο description. Boom σακαλάκα, που λέει και ο Dimitrology, και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Οκ, bye!